Άρη, τι ώρα τελειώνεις από το μαγαζί? Μπορείς να έρθεις μετά από εδώ? Έπεσα πριν από λίγο στο μπάνιο και χτύπησα. Και έχω ανησυχήσει γιατί πονάω ακόμα πολύ. Έλα από εδώ γιατί νομίζω ότι πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. Σιγά λέμε. Σιγά. Μην το κρατάζετε αυτό. Προσπαθούμε. Άρη, πονάω. Πονάω. Πονάω στο πλάι. Θα σε δει ο γιατρός τώρα. Πόσο γκαντέμεις. Τώρα θα σε δει ο γιατρός όλα τα πάνω. Έλα. Είσαι φταίς για όλα. Άρη. Μάλιστα. Τι μάλιστα? Είναι σοβαρό. Έχεις ραγίσει δύο πλευρά. Γι' αυτό δεν μπορείς να μιλήσεις δυνατά και πονάς τόσο. Το μωρό. Μια χαρά είναι το μωρό. Όμως ακριβώς επειδή είσαι έγκυος, πρέπει να κάνουμε κι άλλες εξετάσεις απόψε, ώστε να είμαστε σίγουροι. Δηλαδή θα γίνει καλά? Κοιτάτε, είναι πολύ εύκολο και συμβαίνει συχνά με ένα πέσιμο να γίνει αποκόλληση και να κινδυνεύσει μια εγκυμοσύνη. Το σίγουρο είναι όμως ότι θα πρέπει να μείνεις ακίνητη για λίγο καιρό. Για πόσο καιρό? Θα το δούμε αυτό μόλις ολοκληρωθούν οι εξετάσεις. Πάντως, γιατρέ μου, το μωράκι εντάξει, βαστά γερά, έτσι? Έτσι. Να δείτε. Μην κουνιάσου, έτσι μου. Μα θέλω να το δω. Πού είναι, γιατρέ, δεν φαίνεται? Δεν το πιστεύω ότι κάνω έτσι τον πρώτο μου υπέρηχο. Καντέμι. Εδώ κοίτα. Το βλέπεις? Ναι. Αλήθεια? Όχι, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πού είναι, γιατρέ? Κάτσε, κάτσε. Θα ακούσεις την καρδιά του τώρα. Είμαι πολύ γελία με αυτό το κολάρο. Ναι. Εντάξει, δεν πονάω τώρα τόσο. Με τρόμαξες. Συγγνώμη. Και για το βρίσιμο και για όλα. Και εγώ τρόμαξα. Δεν θα την πάρω τη ζωή να έρθει. Θα μείνω εδώ απόψε. Όχι, Άρη, δεν... Ό,τι και να πεις, εγώ εδώ θα μείνω. Μη σου ηρέμησε. Έχεις μας τρώσει για το βαξίβωνα τώρα. Θα τα πούμε το πρωί. Σ' αγαπάω.